περίοδο που μόλις πριν λίγες μέρες βγήκε η κυβέρνηση και στη γνωστή τακτική με τις χάτρες και τα μπιχλιπίδια για τους ηθαγενείς να βάλει στο παιχνίδι και τη ΔΕΗ. Από εκεί δηλαδή που μαθαίνουμε, το ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη ΔΕΗ και τη ΔΔΕ ότι μερικές χιλιάδες, 2.000 συγκεκριμένα περίπου ανά ημέρα νέες διακοπές θα προωθεί η ΔΕΗ, εκ των οποίων η συντριπτικότατη πλειοψηφία αφορά οικιακούς καταναλωτές, σπίτια δηλαδή φτωχών ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν, έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα δώσει 10 εκατομμύρια, από κανένα κατοστάρικο δηλαδή, σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν το ρεύμα αυτή που τους το έχετε πριν διακόψει εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη πολιτική. Η απατεωνιά βέβαια φτάνει, απογειώνεται, γιατί στην πραγματικότητα το ρεύμα θα το συνδέσουν όσο για να ανάψουν τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, και αμέσως μετά το ρεύμα θα ξανακοπεί από την αρχή. Γιατί η πραγματικότητα που την έχουμε συζητήσει και μαζί σας και προηγούμενες φορές είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είναι 6 και 7 χρόνια άνεργοι, που είναι συνταξιούχοι που οι συντάξεις τους έχουν πέσει στα 300 ευρώ, που είναι άνθρωποι από ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια και με τη συγκεκριμένη, τη δεδομένη πολιτική της ΔΕΗ, που δεν θεωρεί στην πραγματικότητα όσα κοινωνικά τιμολόγια και αν θεσπίσουν, δεν θεωρεί το ρεύμα ως και την ενέργεια συνολικότερα ως δικαίωμα και άρα δεν προχωρά σε μια πολιτική.